Πάμε στην Βιέννη, Λευτέρης Δερμιτζάκης, μας κάνει την τιμή. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά, κάτοικος Βιέννης. Σήμερα καλύτερα από εμάς. Για ποιο λόγο? Έχουμε ξαναμιλήσει νομίζω, ε. Βέβαια, βέβαια, εννοείται, εννοείται. Τα έχουμε ξαναπεί, μας έχετε μεταφέρει το κλίμα, το οποίο πώς διαμορφώνεται αυτή την περίοδο στη Βιέννη? Εμείς πρέπει να περιμένουμε, γιατί ο Δήμαρχος μας ταλαιπωρεί. Ενώ οι άλλες περιοχές έχουν το 3G, εμείς ακόμα θα μείνουμε στο 2G. Και από 5 Μαρτίου που όλα ελευθερώνονται σε όλη την Αυστρία, πέρα από τη Βιέννη, ναι, θα μείνουμε στο 2G. Άλλα μάλλον όλο το Μάρτιο. Που σημαίνει πρακτικά τι, για να μας πείτε λίγο. Σημαίνει ότι λίγα δουλειά, ο κόσμος δεν θα βγαίνει έξω, γιατί ακόμα δεν θέλουν να κάνουν εμβόλιο, δεν θέλουν να κάνουν, να κάνουν τεστ. Είναι πολύ που είναι ανεμβολίαστοι και έτσι δυστυχώς θα περιμένουμε ακόμα και το Μάρτιο να... Με τα κρούσματα σε ημερήσια βάση πώς θα πηγαίνετε εκεί? Γύρω στις 20.000 περίπου είναι η Αυστρία. Ναι. Νομίζω. Δεν τα παρακολουθώ πια. Τα... Έπαψα να ασχολούμαι με το θέμα αυτό. Αλλά... 20.000, μάλιστα. Ελπίζουμε την άνοιξη, από ό,τι λένε, δηλαδή από Απρίλιο, να είναι όλα απελευθερωμένα. Αποκριάτικες εκδηλώσεις για χρονικά πραγματοποιούνται στην περιοχή εκεί, στη Βιέννη? Μπα, όχι. Στη Βιέννη δεν μπορούν, γιατί είναι μέχρι 50 άτομα και είναι το 2G. Λέω διαχρονικά τα προηγούμενα χρόνια, προ-κορονοϊού, πριν την πανδημία, υπήρχαν εκδηλώσεις, Γενάρης, Φεβράρης ήταν οι μήνες των εκδηλώσεων, πάρτι, χωρίς σε μεγάλα κέντρα. Ήταν τεράστιες εκδηλώσεις. Δηλαδή, Γενάρης, Φεβράρης ήταν πραγματικά κάτι πολύ ωραίο. Αλλά φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί τίποτα. Εντάξει, μας είπατε ότι τα μέτρα ακόμα πολύ σφιχτά εκεί στην... Εκεί στην περιοχή. Okay. Κύριε Δερμιτζάκη, βλέπουμε ότι βρίσκεστε έτσι σε ένα κεντρικό σημείο της Βιέννης. Πού ακριβώς είστε και αν υπάρχει και κίνηση, γιατί βλέπουμε πίσω σας κάποιους ανθρώπους. Είναι ο Άγιος Στέφανος, είναι που είναι φωτισμένος όλο τον ήλιο. Κοιτάξτε τον κόσμο, λίγοι είναι αυτοί. Το κέντρο της Βιέννης είναι. Τι θερμοκρασίες έχετε αυτή την περίοδο στη Βιέννη? Από σήμερα θα έχει 9-10, δηλαδή θα φτάσουμε στους διψίους αριθμούς. Α, καλοκαίρι δηλαδή. Που είναι κάτι ακριβώς. Για το Φεβρουάριο, για τη Βιέννη, καλοκαίρι. Τουρίστες έχει η περιοχή αυτή την περίοδο? Στη Βιέννη τώρα όχι. Όχι. Το Φεβρουάριο πηγαίνουν στα χιόνια. Στα βουνά, στα χιονοδρομικά κέντρα. Η Βιέννη είναι για από άνοιξη μετά. Μάλιστα. Δηλαδή, η ελληνική κοινότητα, πόσοι Έλληνες είστε? Αριθμός πάνω κάτω. 5.000 νομίζω. 5.000. Όχι την Αυστρία. Το καλοκαίρι θα κατέβετε Ελλάδα? Κάθε μήνα, δεν σε έχω πει. Κάθε μήνα κατεβαίνω και σκέφτομαι. Κάθε μήνα, πιστός λοιπόν σε αυτό που έχετε πει. Έχετε και καταγωγή από τα Χανιά. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε σας περιμένουμε και στο Ηράκλειο. Λοιπόν. Και εμείς στη Βιέννη. Σωστό. Πιο δελεαστικό να πάμε στη Βιέννη, αλήθεια είναι. Λοιπόν, να κλείσουμε και να μας δώσετε λίγο εικόνα, να γυρίσετε λίγο την κάμερα του κινητού, να δούμε λίγο εικόνα εκεί στην περιοχή. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, θα το βρούμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, ζωντανή σύνδεση με Βιέννη. Είναι χαρακτηριστικό της εκπομπής να μεταφέρει εικόνες, να συνομιλεί με ανθρώπους, βέβαια κριτικούς Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό και αμέσως αλλάζει και η διάθεσή σου. Δεν έχουμε τη δυνατότητα και λόγω δουλειάς και λόγω συγκυρίας να ταξιδέψουμε, αλλά κοιτάξτε πόσο όμορφη εικόνα αυτή τη στιγμή. Και πολύ αριστοκρατική αυτή η πλατεία που βλέπουμε με τον Άγιο Στέφανο. Και πολύ αριστοκρατική. Όποιος έχει βρεθεί εκεί καταλαβαίνει. Λοιπόν, τι να πούμε για τον κύριο Δερμιτζάκη? Είστε επανειδήν. Στη Βιέννη ακριβώς. Στη Βιέννη λοιπόν. Να είστε καλά, χαιρετισμούς. Γεια σας, χαιρετισμούς. Εξαιρετικός, χαιρετισμούς.